Το επίκεντρο του εορτασμού της μεγάλης γιορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκος στη Μεσσηνία, διπλό. Από τη μία, η Ιεράμονη Δημιώβης, αλλά και η Ιεράμονη Βουλκάνου, στην οποία χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Όλους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυμπεριθώντας, σώσε τον λαό σου και ευλόγησε την οικονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγία σου τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Εσύ αυτούς αντιδόξασαν τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας σου ελπίζει τους επισέτου. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου της ιερεύσης, της άφθους ημών το στρατό και πατή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αλλά την και πανδόρημα τέλειον, άνω θέλεις την καταβαίνουν έξω του πατρός των φώτων. Κομία Κύριο και έλεος έλεγε θυμάστε αυτού θεία χάρετη και φιλανθρωπία πάντοτε νη και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Τότε λένε Παναγία μου και μετά ίσως που με Χριστέ μου, γιατί την νιώθουμε τόσο κοντά. Πόνεσαι και νιώθει το πόνο του καθενός μας. Εύχομαι η υπεραγία του τόπους να δίνει κάθε καλό στο σώσιο. Βλέπετε ότι μπήκαμε τελικά στο καθολικό της φωτής. Δεν έχει ακόμα να προοδεύουν, ακόμα να προοδεύει διαδρασίες. Χρειάζονται κάποιες λεπτομέρειες ακόμα, τις οποίες όλες οι διαδρασίες που βλέπετε και την αποξήλωση όλων των διαδικασιών του υπατώματος, αλλά και τη νέα μορφή που βλέπετε όλοι, την κάλυψε ο πιστής ο κ. Μαρτίνος. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συνέχεια την οποία θα δώσει για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Ο εορτασμός και στην Ιερά Μονή Βουλκάνου πραγματικά ξεχωριστός, με παρουσία πλήθους κόσμου και εκπροσώπων φορέων. Είναι εδώ η Παναγία η Βουλκανιώτισσα που βρισκόμαστε σήμερα, σε αυτή την ιστορική μονή, να δώσει σε όλους υγεία, δύναμη και πάνω απ' όλα να υπάρχει αγάπη. Η Παναγιά μας η Βουλκανιώτισσα να χαρίζει στην πατρίδα μας δύναμη, να χαρίζει υγεία και δύναμη στις ένοπλες δυνάμεις, στους στρατιωτικούς μας, να προστατεύει την Ελλάδα, να προστατεύει τον ομό μας. Εύχομαι στη σημερινή γιορτή η Παναγία να χαρίζει απλόχερα φως στις ψυχές και στις ζωές όλων μας. Να μας χαρίζει υγεία και δύναμη, να μπορούμε να πορευόμαστε με ασφάλεια στην πορεία όλων και στο μέλλον μας. Κυρίως εμείς όλοι να μιμηθούμε και να παραδειγματιστούμε από την καθαρότητα και την ταπεινότητα της Παναγίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε υγιείς, δυνατοί και με καθαρή πορεία να πορευόμαστε προς το μέλλον. Είναι μέρες από τις οποίες αντλούμε όλη ελπίδα, πίστη, δύναμη. Θα ήθελα να ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου σε όλες και σε όλους χρόνια πολλά, με υγεία, με χαρά και με προκοπή. Η υπεραγία Θεοτόκος να δίνει υγεία σε όλους μας, να είναι δίπλα μας αρρωγός και σε κάθε βήμα, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε οικογενειακή και κοινωνική ευημερία.